You are surprised I'm here? After the match is the first time. Exactly, but I think also it's δεν είναι έκπληξη το να είμαι εδώ σήμερα. Σαφώς τον σύλλογο εκπροσωπούν μετά από παιχνίδια οι παίκτες και ο προπονητής. Όμως κάποιες δύσκολες στιγμές τον αφήνεις δύο βαθμούς με τον τελευταίο της βαθμολογίας. Ενδεχομένως να χρειάζεται λίγο περισσότερη εξήγηση και να πρέπει να εκπροσωπήσω και εγώ ενώπιόν σας το σύλλογο. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι σας έχω πει, αυτό που σας έχω πει από το καλοκαίρι, ότι είμαστε σε ένα καινούριο project και αυτά τα project είναι λογικό να έχουν σκαμπανεβάσματα. Όμως εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το πάνω επίπεδο, όταν είμαστε στα πάνω μας να φέρνουμε νίκες και όταν είμαστε στα κάτω μας να παίρνουμε μαθήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν θα μιλήσω για ποδοσφαιρικά ζητήματα, αυτό προφανώς είναι δουλειά του προπονητή που θα το κάνει σε λίγο, θα το λύσει σε λίγο. Από τις 16 Ιουλίου που έχουμε ξεκινήσει έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα, έχουμε πετύχει μεγάλες νίκες. Προφανώς γνωρίζω καλά πόσο καλή δουλειά γίνεται και στην ομάδα, αλλά φυσικά δεν μπορείς σε τέτοιου είδους διαδικασία, σε τέτοιου είδους χτίσιμο ομάδας, να μπορείς να περιμένεις ότι η ομάδα θα είναι συνεχώς, θα έχει κατεύθυνση προς τα πάνω. Θα έχουν τέτοιες στιγμές, είναι φυσιολογικό να είμαστε δίπλα και στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι είναι μια φυσιολογική διαδικασία της ορίμανσης, της πρόβλησης. Πάνω σε αυτό το θέμα του χτισήματος, αφού λέτε χτίζω πάνω, γιατί την τελευταία εβδομάδα και μετά το μάτς της Τρίπολης έχουμε μπει σε μια διαδικασία κάθε μέρα, κάθε μάτς βλέπουμε άλλον πάνω. Άλλο σχήμα, άλλους παίκτες, σταθερές στο παιχνίδι του πάνω, όπως ο Γιώνης να παίρνουν στην άλλη, να λέω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, αυτό που γίνεται είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Ο προπονητής να προσπαθεί, και το ξέρω γιατί μιλάμε και συχνά ποδοσφαιρικά, να προσπαθεί κάθε φορά ανάλογα για τον αντίπαλο που έχει απέναντί του να παρουσιάσει την καλύτερη ομάδα κατά τη γνώμη του, τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, την καλύτερη κατάσταση για να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Φυσιολογικά, εφόσον σήμερα είμαστε εδώ μετά από ένα 3-3, δεν πετυχαίνει πάντα αυτό το πλάνο, όμως αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο λόγος και φυσικά είμαστε μια ομάδα που έχει 20-25 καλούς ποδοσφαιριστές πραγματικά και ο προπονητής χρειάζεται που και που να δίνει ευκαιρίες και σε υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής χρειάζεται πίστοση χρόνου σε αυτό το εγχείρημα κάνει, μια και ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος Μαζαλίδης, τελευταίο παιχνίδι, είπε σε δηλώσεις ότι δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που είδε στο Τράζοντα. Ο κόσμος ανησυχεί και θέλει να ξέρει. Φυσικά, απόλυτα θα έχει ο προπονητής αυτό που χρειάζεται. Μου είχε γίνει και μια ερώτηση συνέντευξη τύπου για το αν ο προπονητής θα είναι εδώ το Μάρτιο και είπα φυσικά και θα είναι εδώ το Μάρτιο. Στη διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε, σας λέω και πάλι ότι είναι φυσιολογικά τα σκαμπανεβάσματα. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και ασφαλώς στηρίζουμε και τον προπονητή, όπως και με φανταστικό τρόπο έχουν κάνει και οι οπαδοί μας μέχρι τώρα, που στηρίζουν και τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή σε αυτές τις στιγμές. Όταν χτίζεται κάτι καινούριο, στην πορεία, πού ελέγχουμε την πορεία του, γιατί είναι πιθανό να μην χτίζεται τελικώς σωστά. Είναι πιθανό να μην χτιστεί αυτό που από την αρχή έχετε σχεδιάσει. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός Ευρώπης, είναι πολύ μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος. Σε ποιο σημείο μπορεί κανείς να κάνει ένα πρώτο ταμείο και να πει χτίζουμε σωστά, ή μήπως ήταν όλα λάθος πάνω στα πέτα. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Η πραγματικότητα, αυτό που θέλω να σας πω, όπως σας είπα και πριν, είναι ότι όταν έχεις τόσα πολλά καινούργια πρόσωπα, με καινούργιο προπονητή και καινούργια φιλοσοφία, η κάθε περίπτωση μπορεί να χρειαστεί το χρόνο της για να φτάσει στο σημείο που πρέπει. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, του Χαρίση, ο οποίος μπορεί να είναι 2,5-3 ώρες μακριά από το σπίτι του, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε μια ομάδα και πρέπει να συνηθίσει να αναλάβει τις ευθύνες του, να φτάσει σε καλό επίπεδο μακριά από την οικογένειά του. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είμαι ακόμη και εγώ καινούριος εδώ. Από εκεί και πέρα, φυσικά, δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο, είτε βρίσκεται στη διαδικασία του χτισήματος, είτε σε άλλη διαδικασία που δεν θα κάνει 2-3 φωτιές στην απόδοσή της το χρόνο. Το θέμα είναι από αυτό το σημείο πόσο δυνατός μπορείς να βγεις. Και εδώ είναι και έτσι ένα μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, και για τους ποδοσφαιριστές μας, να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο, να μπορέσουν να βγουν από αυτή την κατάσταση. Από μια δύσκολη εβδομάδα, με είτε στην Τρίπολη είτε στη Ρωσία, και χαμένους 2 βαθμούς σήμερα εδώ, φυσικά.
ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε μπροστά στα άσχημα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Αλλά πραγματικά έχω πολύ εμπιστοσύνη και στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές και στο ταλέντο που έχουμε. Ώστε αισιοδοξώ, είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε από αυτή την αγωνιστική βουτιά, αν θέλετε, πιο δυνατή. Παιδιά, συγγνώμη, να μην κάνουμε συνέντευξη. Μια-δύο ερωτήσεις. Πιστεύω ότι αυτή η διαχείριση τώρα της κρίσης προσπάθησε να λυθούν προβλήματα, τελικά φέρνει πιο πολλά προβλήματα. Δηλαδή η διαχείριση του πρόβληματος είναι λανθασμένη. Αν η διαχείριση της κρίσης του πρόβληματος είναι λανθασμένη, γιατί η προσπάθεια να λυθούν κάποια πράγματα μάλλον δημιουργεί και άλλο θέμα. Εντός ομάδας. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι φυσικά είναι μια εβδομάδα κρίσης με τρία άσχημα αποτελέσματα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήρθε συντελεστικός με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αναλογιστεί κανείς και εγώ και ο προπονητής αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε δικαιολογίες όπως οι τραυματισμοί, γι' αυτό το λόγο έχουμε πολλούς παίκτες, αλλά αυτό το πράγμα, οι τραυματισμοί ή η ανάγκη να φρεσκάρει στην ομάδα φέρνει και κάποιες αλλαγές αυτόματα που πρέπει να γίνουν, είναι απαραίτητες να γίνουν. Τι να περιμένουμε από την τελευταία μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είναι πάρα πολύ κακή στιγμή να μιλήσουμε για τέτοιου είδους θέματα μεταγραφικά, γιατί αυτή τη στιγμή οι υπάρχοντες ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που χρειάζονται την προσοχή μας και όχι να ανοίξουμε τέτοιου είδους κουβέντα, ακριβώς και γιατί οι ποδοσφαιριστές έχουν την ποιότητα που πρέπει να έχουν. Μπορεί κάποιοι να μην είναι σε απόλυτη φόρμα σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά να μας βοηθήσουν. Δεν είναι καθόλου καλή στιγμή να μιλήσουμε για την μεταγραφική περίοδο. Υπάρχει θέμα άμεσης ελέγχωσης του προσωπικού τμήματος, γιατί είδαμε σήμερα και τον Κώστα Καλεχά και τον κύριο Κάρκο. Δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσει. Σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, είναι συνεχής ανάγκη, συνεχές το ψάξιμο να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να στελεχώσεις όσο καλύτερα μπορείς όλα τα τμήματα. Και το γνωστικό τμήμα και το τμήμα marketing και οποιοδήποτε άλλο τμήμα μπορεί να στελεχωθεί. Προφανώς λοιπόν και εμείς έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και κάνουμε όλες τις κινήσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα σε όποιον τομέα χρειαστεί.